τα δικά του έργα, τα δικά του βιβλία. Αυτά που έγραψε, ό,τι και αν σημαίνει έγραψε και την εποχή. Όσον αφορά τα πρώτα, τα βιβλία τρίτων, ο Στάικος διακρίνει πρώτον μέσα σε αυτή την κατηγορία τα ιατρικά βιβλία που ο Αριστοτέλης κληρονόμησε από τον πατέρα του, τον Νικόμαχο. Δεύτερον, τους πλατωνικούς διαλόγους. Προφανώς τους έχει γνωρίσει, πιθανότατα και πριν φύγει από τα Στάγυρα, 17χρονος, για να κάνει το μεγάλο ταξίδι και να γίνει μέλος της Ακαδημίας. Δεν μπορεί να πήγε στην Ακαδημία χωρίς να γνωρίζει το έργο του Πλάτωνα. Τρίτον, έργα προσοκρατικών φιλοσόφων, στα οποία παραπέμπει συχνά. Ο κύριος Στάικος αφιερώνει πολύ ενδιαφέροντα σχόλια στο καθένα από όλα αυτά τα βιβλία. Σχόλια πρωτότυπα, έχει μια ανάγνωση δική του. Δεν θα εμβαθύνω σε αυτό, ελπίζω ότι ο ίδιος θα μας πει κάποια πράγματα. Όσον αφορά τα αριστοτελικά έργα, ο Στάικος αξιοποιεί την αρχαία διάκριση ανάμεσα σε εκδεδομένους λόγους του Αριστοτέλη και έτσι, πρώτη προσέγγιση, δεν μπορώ να πω ότι το έχω αφομοιώσει ακόμα, δεν είναι από τα έργα που κάνεις μια ανάγνωση και τελείωσες. Είναι ένα έργο που για έναν μελετητή του Αριστοτέλη είναι ένα πολύτιμο έργο αναφοράς. Θα γυρίζω να το βλέπω όποτε μου χρειάζεται. Έρχομαι τώρα στη δική μου εισήγηση, κέντρο της οποίας, ξαναλέω, είναι τα κείμενα του ίδιου του Αριστοτέλη. Στοχάζομαι, αγαπητοί μου φίλοι, τον Αριστοτέλη, στη Μίεζα, εδώ κοντά μας, εμπνευσμένο δάσκαλο του Αλέξανδρου και των πριγκίπων των εκλεκτότερων γόνων των μακεδονικών οικογενειών. Πάντα με ενοχλούσανε, σκέφτομαι, στην βιβλιογραφία δύο νήξεις που γίνονται για την παρουσία του Αριστοτέλη στη Μίεζα. Η πρώτη, μια διάθεση καταξίωσης του φιλοσόφου λόγω του γεγονότος ότι ο Αλέξανδρος υπήρξε μαθητής του. Με ενοχλούσε αυτό πάντα. Ο Αριστοτέλης, αγαπητοί μου φίλοι, είναι ο Αριστοτέλης και ο Αλέξανδρος είναι ο Αλέξανδρος. Πανανθρώπινα πρότυπα και οι δύο, δάσκαλος και μαθητής, φιλόσοφος και στρατιλάτης. Σεβόμαστε τον φιλόσοφο και εντρυφούμε στη διδασκαλία του. Θαυμάζουμε τον στρατιλάτη και μεγαλύνουμε τα κατορθώματά του. Ο Αριστοτέλης Αριστοτέλης λοιπόν και ο Αλέξανδρος Αλέξανδρος. Δεύτερο. Μια νήξη που συναντά, πάντα με ενοχλούσε αυτό, μια νήξη που συναντά κανείς στη βιβλιογραφία, το πετυχαίνει από εδώ και από εκεί, ότι ήταν ένα μικρό διάστημα κατά το οποίο ο Αριστοτέλης στάθηκε δάσκαλος του Αλέξανδρου. Είναι μια πολύ λανθασμένη εντύπωση. Ας το δούμε λίγο προσεκτικότερα. Το 343 ο Φίλιππος καλεί τον Αριστοτέλη να γίνει δάσκαλος. Την αίσθηση όμως ορισμένα δεν αποκτούν μνήμη, ενώ ορισμένα αποκτούν. Αυτός είναι και ο λόγος που τα τελευταία έχουν περισσότερη νοημοσύνη και μαθαίνουν πιο εύκολα από τα πρώτα. Για τον Αριστοτέλη και τα ζώα έχουν νοημοσύνη. Έτσι και ο άνθρωπος είναι ένα ζώο, ένα ζωντανό όν θα πει, δεν βλέπει τον εαυτό του ποτέ απέναντι και διάφορο από όλο από την ολική εικόνα της φύσης. Μέσα από αυτήν βλέπει ο Αριστοτέλης τη φύση. Συνεχίζω και πάλι.